Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία εξπρές συνταγή του Kitchelab. Θα φτιάξουμε μία πίτσα με τορτίγες. Ουσιαστικά θα κάνουμε την πιο γρήγορη πίτσα που μπορείτε να φτιάξετε. Θα είναι μία πίτσα με σπανάκι, ντοματίνια, φέτα και μπόλικα τυριά. Πραγματικά θα είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε δοκιμάσει. Μόλις σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη για το φούρνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ένα wok ή ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ίσα-ίσα να σοτάρουμε λίγο το σπανάκι μας. Θέλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Αν δεν έχετε φρέσκο, μπορείτε να βάλετε ξερό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά αυτή η συνταγή είναι πανεύκολη, γιατί πολλές φορές έχουμε στο σπίτι τορτίγες και κάθε φορά αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε σαντουιτσάκια ή κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που όντως μπορείτε να κάνετε μια πίτσα φανταστική και πολύ πολύ γρήγορη. Θα την κάνουμε vegetarian, δεν θα βάλουμε καθόλου κρεατικά, αλλαντικά. Θα μπορούσατε βέβαια να βάλετε και γαλοπούλα, αν θέλετε. Απλά σήμερα θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο χωριάτικο, πιο ελληνικό. Θα έχει και τη φέτα μέσα, θα έχει περιά φλωρινής ντομάτα. Οπότε όλα αυτά έτσι θυμίζουν μια πιο ελληνική εκδοχή. Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι μέσα στο τηγάνι, εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Μην το λυπηθείτε το πιπεράκι. Βάλτε πιπέρι, μας αρέσει. Και αλάτι. Και ήρθε η ώρα για το σπανάκι μας. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και άλλα λαχανικά, μπορείτε. Σουστάρετε και πιπεριές, μπορείτε να σουστάρετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ το πάω πάρα πολύ απλό, γιατί ξέρω ότι τα σπανάκια έχετε όλοι στο σπίτι. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και ρόκα, μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικό σας αρέσει. Απλά ο συνδυασμός αυτός, σπανάκι, ντομάτα, φέτα, είναι πολύ οικείος για τα ελληνικά γούστα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συνταγή, αν την κάνετε όπως ακριβώς σας τη δίνω, θα τη λατρέψετε όλοι, θα σας αρέσει όλους. Οπότε να κατέβουμε λίγο το σπανάκι, ίσα-ίσα να κατεβεί ο πολύς όγκος που έχει. Για να μπορέσουμε να το βάλουμε το σπανάκι ανάμεσα στις τορτίγες. Τώρα, έχω μια σκαλίτα σκόρδο. Θα βάλω και το σκόρδο μέσα. Μας αρέσει. Και σε περίπτωση που δεν έχετε τορτίγες, αλλά έχετε πίτες που κάνουν το σουβλάκι, μπορεί να δουλέψουν και αυτές κανονικά. Απλά θα βάλετε λιγότερες, επειδή αυτές είναι πάρα πολύ λεπτές. Οι τορτίγες, 1-2, 5 θέλουμε. Ουσιαστικά, άμα βάλετε πίτες για σουβλάκι, θα βάλετε 3 και όχι 5 και θα γίνει κανονικά. Τώρα, πάμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά να ετοιμάζουμε την πίτσα μας. Έχω μία φόρμα για κέικ με αποσπόμενη βάση και έχω βάλει μία λαδόκολλα εδώ για να μου βοηθήσει να ξεφορμάρω στη συνέχεια την πίτσα, γιατί η πίτσα δεν σερβίρεται σε φόρμα, πρέπει να τη βγάλουμε από τη φόρμα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο και η πρώτη τορτίγια μας πάει μέσα. Κοιτάξτε. Πάρα πολύ απλά. Σπανάκι. Λίγο ακόμα. Τέλεια. Σβήνω τη φωτιά μου. Σπανάκι είναι έτοιμο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε να στείνουμε ουσιαστικά την πίτσα μας. Θέλουμε. Εδώ. Λίγο σπανάκι. Ουσιαστικά θα χωρίσουμε το σπανάκι σε 4 δόσεις. Οπότε πάρτε λίγο σπανάκι, έτσι όπως είναι, βάλτε πάνω από την τορτίγια. Και θα βάλουμε λίγο από τα υπόλοιπα μας υλικά. Λίγο φέτα. Χοντροσπασμένη. Σας αρέσει η φέτα. Φέτα σπανάκι. Ντοματίνια. Αυτά κομμένα στη μέση. Εδώ. Θέλω να τα αφήσω μεγάλη τα ντοματίνια για να μου δώσουν όγκο στην πίτσα. Άμα τα ψιλοκόψετε, στο τέλος θα γίνει πάρα πολύ έτσι. Και δεν θέλουμε. Οπότε τα ντοματίνια μας δίνουν όγκο. Κόβουμε έτσι μεγάλα. Έχω πιπεριές φλωρίνης που τις λατρεύω και πραγματικά δεν είναι υπέροχη γεύση. Και αυτές θα τις κόψω σε strips, ουσιαστικά σε λωρίδες. Πιπεριές, ντομάτα, θα τα χωρίσω όλα εδώ για να δούμε ακριβώς τι έχουμε. Έχουμε τη φέτα μας, έχουμε το τσέντερ μας. Έχουμε τον μπούκοβο και λίγο σάλτσα ντομάτας. Και βέβαια το σπανάκι μας. Τα έχω νοικοκυρεμένα όλα, μια χαρά. Σωστά. Τέλεια. Οπότε να φορέσω γάντια. Δεν τα πιάνω με τα χέρια όλα. Τώρα η διαδικασία θα μας πάρει ακριβώς 2 λεπτά. Πόσο συμπλήν μου δίνεις? 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα συμπλήν. Ναι. Α, δηλαδή άμα κάνω 1,5 έχασα. Ναι. Τι λες τώρα, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, εντάξει, θα προσπαθήσω. Βάλτε χρόνο. Ποιος θα βάλει χρόνο? Τι κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Σοβαρά. Τι κάνω, θα βάλει χρόνο. 2 λεπτά έχω, έτσι. Αχά, μου αρέσει. Ναι. Λοιπόν, ντοματίνια. Πιπεριά φλωρίνης. Τσένταρ. Λίγο μπουκοβό. Λίγο σάλτσα ντομάτας. Εδώ. Επόμενη στρώση. Σπανάκι. Λίγο φέτα. Α, τα πάει υπέροχα. Νομίζω πως είμαι στον χρόνο μου. Περιά φλωρίνης. Λίγο τσένταρ.
Σάλτσα ντομάτας. Πάμε για το επόμενο. Ελαιόλαδο. Πατάμε λίγο. Τέλεια. Σπανάκι. Σπανάκι 4 δόσεις, τα υπόλοιπα όλα υλικά 5 δόσεις. Ελαιόλαδο. Φέτα. Φεριά φλωρινής. Λίγο μπουκοβό. Τσένταρ. Σάλτσα ντομάτας. Νομίζω ότι θα το κάνω ακριβώς το χρόνο που πρέπει. Και τελευταία δόση μας, όχι προτελευταία, σπανάκι, ό,τι έχει μείνει, εδώ το απλώνουμε. 4 δόσεις σπανάκι, τα υπόλοιπα όλα 5 δόσεις. Φέτα, μέσα, ντοματίνια, παιδιά φλωρινής, εδώ να κρατήσω και κάτι για την τελευταία δόση, τσένταρ, σάλτσα ντομάτας. Πάμε για την τελευταία δόση, όπου θα πάει ελαιόλαδο. Τελευταία δόση, απαραίτητο η σάλτσα ντομάτας να μπει πρώτη. Σάλτσα ντομάτας, νομίζω ότι πέρασε τα 2 λεπτά. Φέτα. Τσένταρ. Τεριά φλωρινής. Ντοματίνια. Μπουκόβο. Τελείωσε. Φίλε, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχω. Μπορώ να το δω γιατί δεν υπάρχω. Γιατί... Δεν υπάρχω. Δεν υπάρχω. Και ακριβώς την αποτέλεσμα, έτσι. Για να δείτε ότι είμαστε τόσο σοβαρή επιχείρηση που ό,τι λέμε πραγματικά το τηρούμε. Σωστά. 1:59 και 37 δευτερόλεπτα. 35. Θα κάνω 25 δευτερόλεπτα για να ρίξω το λάδι μου. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βάλαμε αλάτι γιατί δεν βάζουμε αλάτι, επειδή έχει αλάτι το τυρί μας. Πιπέρι δεν βάλαμε γιατί βάλαμε τον μπουκοβό μας. Απλά στο τέλος μπορούμε να ρίξουμε λίγο πιπέρι από πάνω. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. 180 βαθμούς, 20 με 30 λεπτάκια. Και όπως είναι καυτή, θα την καταβροχθήσουμε επίσης σε 2 λεπτά. Δεν μπορώ να το κάνω, είναι πάρα πολύ ζεστή. Άμα είμαστε 5-6, θα το κάνουμε σε 2. Θα βοηθήσετε ή όχι. Πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι από την ωραία μας πίτσα. Εντάξει, θα δω. Πιο εύκολο ζυμάρι ever. Τόσο πλούσιο, τόσο γεμάτο. Όντως μπορείς να το βγάλεις διαορευτικό. Μπορείς να το βγάλεις και ένα snack, σε περίπτωση που θες να κάνεις κάτι γρήγορο. Θα βάλω λίγο ροκαδό, γιατί μου αρέσει. Να έχω και λίγο σαλάτα. Λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και αυτό είναι. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Πιπεράκι. Ελαιόλαδο, πάνω τη σαλατούλα μου. Τώρα έχω ένα ολοκληρωμένο πρώτο πιάτο που είναι λίγο street, αλλά είναι και πολύ, πολύ, πολύ νόστιμο. Παναγία μου, σαν λαζάνια έχει. Ε, πιο εύκολα λαζάνια ever. Είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Είναι τόσο εύκολο και τόσο νόστιμο που δεν απιστεύετε πραγματικά ότι το φτιάχνετε σε τόσο λίγο χρόνο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να κάνετε comments. Τι άλλο, μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή, μην ξεχάσετε να πιείτε μία παγωμένη Coca-Cola, μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.